Ήρθαμε εδώ και ξεκινάμε βασικά τώρα το θέμα που μας απασχολεί. Λόγω του ότι ξαφνικά ήρθα στο Δήμο Νάξιο Μικρό Κυκλάδων από την κτηματική υπηρεσία Κυκλάδων δύο πρωτόκολλα. Το ένα είναι πρωτόκολλο κατεδάφισης άρσης και απομάκρυνσης αυθαίρετων κτισμάτων, κατασκευών και έργων σε χώρους Αιγιαλού για τον Απόλλωνα, και το άλλο πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημοσίου κτήματος. Πραγματικά, το θέατρο του παραλόγου. Το θέατρο του παραλόγου, όταν το κράτος μας ή οποιαδήποτε υπηρεσία ξαφνικά μετά από χρόνια, όταν το ίδιο ήταν η βάση για να γίνονται παρατυπίες, έρχεται σήμερα και ζητά από τη μη δημοτική αρχή τα αρέστα της αυτά, λαϊκά. Έρχεται λοιπόν και μας βάζει καταρχάς μια ποινή της τάξης των 177.000 και κάτι για τα αυθαίρετα κτίσματα που έχουμε στην Απόλλωνα. Τα κτίσματα αυτά τα λέει ένα-ένα και μιλάει ότι τα αυθαίρετα είχαν γίνει, έχει γίνει ο βιολογικός, έχει γίνει ο δρόμος, έχουν γίνει πεζούλια, έχουν γίνει αυθαίρετα ο κυματοδράστης, όλα αυθαίρετα. Καλά. Και λέει ότι ο Δήμος Νάξου τα έκανε και στα ρίχνουμε. Καλά, ο Δήμος Νάξου, μήπως αυτή τη στιγμή όλες οι άλλοι φορείς οι οποίοι τα έκαναν τότε, δηλαδή αν ψαχτούμε και άσουμε τον κυματοδράστη, πότε έγινε ο κυματοδράστης, κύριε? 68. Το 68. Όχι από το Μήπως το έκανε, η κοινότητα τότε, μήπως το έκανε κανένας Δήμος. Η νομαρχία τότε. Έρχεται ο άλλα έργα, οι δρόμοι, άλλοι τους κάνανε. Έρχεται ακόμα και ο βιολογικός, τον έκανε νομαρχία το 91-93. Δεν φορέα ήταν η κοινότητα Κορονίδας τότε, αλλά επειδή φυσικά η κοινότητα Κορονίδας δεν είχε. Με συμφωνία του Απολωνιάτες. Δεν είχε τότε. Νομική υπηρεσία. Δεν είχε τότε ούτε τεχνική υπηρεσία η κοινότητα Κορονίδας, φυσικά ούτε χρήματα. Πήγαν, φτιάξαν εκεί με οτιδήποτε είναι αυτό, δεν ξέρω αν το φτιάξαν σε νόμιμο σημείο. Συγγνώμη κύριε, σε αυτό πάνω. Με συμφωνία των Απολωνιατών. Για να τελειώσει εκεί το έργο. Όχι το έκανε ο πρώτος κοινότητας μόνος του. Με συμφωνία των Απολωνιατών έγινε εκεί πέρα. Λοιπόν. Και έρχονται λοιπόν τώρα, μετά από το 68, έρχονται τόσα χρόνια για το κυματοθράφιστη και τον αποκαλούν παράνομο, έρχονται για το βιολογικό, έρχονται για τους δρόμους, πέρασε μισός αιώνας και έρχονται και θυμούνται και έρχονται σήμερα και λένε σωρίζουμε πρόστιμο δήμε. Αυτή είναι η κατάδια, γιατί είναι κατάδια του ελληνικού κράτους. Το απόλυτο του παραλόγου. Να έρχονται σήμερα να ζητάνε στο σημερινό Δήμο, καλό ο Δήμος Νάξιο Μικρό Κυκλάδων, είναι πραγματικά ο κύριος κληρονόμος του Δήμου Δρυμαλίας, των κοινοτήτων κλπ. Ας ψάξουν όμως που θα μπορούν να δουν και τι τα κάνανε αυτά και αν θα έπρεπε να απευθύνονται στο Δήμο. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο σήμερα και να γίνονται αυτά τα πρωτόκολλα τα οποία πραγματικά μας βγάζουν από τα ρούχα μας. Και να ζητάνε κατεδάφιση ορισμένα από αυτά τα κομμάτια. Ναι. Υπάρχει μια γρίνα. Παιδιά, από την πρώτη στιγμή που πιέσα εγώ το 2011 που ξεκίνησα, υπάρχει μια γρίνα στον Απόλλωνα. Και μου κάνει τρομακτική εντύπωση. Παιδιά, δεν υπάρχει πουθενά άλλου στην Άξο. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου στην Κλάδες. Υπάρχει μόνο στον Απόλλωνα. Και στην Κλάδη. Δεν ξέρουμε μόνο για τα πιο μπροστά του εντάξει. Δηλαδή, έχετε υπόψη σα. Τέτοιου τύπου παρατυπίες και παρανομίες υπάρχουν σε όλη την Άξο. Σε όλη την Ελλάδα. Να γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή σε όλη την Άξο το μόνο νόμιμο λιμενικό έργο είναι ο Καλαντός. Γιατί έχει τα τελευταία χρόνια. Και το λιμάνι της Άξο έχει πρόβλημα. Άμα το πάμε με τέτοιο τρόπο. Δηλαδή τι θα κάνουμε. Γιατί λοιπόν η γρίνα αυτή υπάρχει στον Απόλλωνα. Τι συμβαίνει. Έχετε υπόψη σας ότι πραγματικά εγώ στεναχωριέμαι, γιατί από την πρώτη στιγμή που μπήκα στα πράγματα, το έκανε και οι προηγούμενοι το πρόβλημα, συνεχίστηκε και εμένα, δεν είχε προσωπικά για μένα φυσικά, προς Θεού δεν λέω εγώ, δεν είχα εγώ με κανένα πρόβλημα, με κανένα από όποιον θέλει να τα κάνει αυτά, δεν είχα πρόβλημα εγώ προσωπικό ή κανένας από τους συνεργάτες μου, υπήρχαν από πριν τα θέματα. Αλλά μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί ρε παιδιά, τι είναι δηλαδή αυτό το οποίο
το οποίο εσείς οι ίδιοι θέλετε να προκαλέσετε στο χωριό σας, θέλετε να προκαλέσετε στον τόπο σας. Έγινε λοιπόν μερικά έργα εκεί. Έχουν γίνει με λεφτά του ελληνικού δημοσίου. Με τα δικά μας λεφτά, τον πατράτε μας τα παιδιά. Τα λεφτά. Είναι αυτά τα οποία θα ανήκουν μεθαύριο στα παιδιά μας. Είναι λοιπόν ένα έγκλημα κυριολεκτικά να καθόμαστε να σκαλίζουμε τέτοιες καταστάσεις και να φτάνουμε σήμερα σε αυτή την υπόθεση. Το γεγονός σήμερα ότι φτάνουμε και αποκαλούνται όλα αυτά παράτυπα, παράνομα, πέφτουν τα πρόστιμα. Αν αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε αυτή η γρίνα που λέω, δεν θα υπήρξε κανένα απολύτως ζήτημα. Κανένα ζήτημα. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν τώρα το εξής. Βλέπω λοιπόν το εξής. Ποιος είναι ο άλλος? Κύριος Πρόεδρος. Συγγνώμη για το άλλο. Εντάξει. Μια γρίνα από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα εγώ στο Δήμο, καταγγελία. Κάθε κίνηση πάμε να κάνουμε καταγγελία. Και να πω τώρα το εξής. Και καλά να πάω για τα αυταπόδεικτα, ας πούμε, το γεματοθράξη, τους δρόμους σας και αυτά τα πράγματα. Είναι τώρα τρέλα να καθόμαστε να συζητάμε, έτσι, για παρανομίες αυτών των κτισμάτων. Προς Θεού, έτσι. Προς Θεού. Θα μιλήσω για το βιολογικό. Ο βιολογικός είναι ένα έργο το οποίο έγινε το 1991-1993 από την τότε νομαρχία Κυκλάδων. Βγήκαν λοιπόν τότε, φτιάξανε αυτό το έργο. Πραγματικά, κατά που γνωρίζουμε, δεν είχε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν ζητούσαν. Το έφτιαξε, δεν ζητούσε. Δεν ξέρω, μπορώ να σου πω, δεν γνωρίζω. Πάντως δεν υπήρχε πραγματικά μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το οποίο ήταν ένα χαρτί απλώς που συμπληρωνόταν με κάτι σύνδίπλα. Έγινε μια παράληψη και δεν πήρε λοιπόν τις μελέτες. Αυτό το έργο κακώς σχεδόθηκε στη χρήση, λοιπόν, να το πάμε και έτσι. Κακώς σχεδόθηκε στη χρήση. Το θέμα επιδόθηκε. Ξεκίνησε, το πήρε την κοινότητα Κομιακής, το πήρε μετέπειτα ο Δήμος Ρημαλίας και έρχεται στα χέρια μας σήμερα. Αυτός ο βιολογικός έγινε με χρήματα δικά μας, από την τσέπη του ελληνικού λαού. Αυτός ο βιολογικός, ο οποίος, έχω να κάνω και μια άλλη ερώτηση. Κατεβαίνω καμιά φορά, επειδή αυτή η γρίνα υπήρχε την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα, κατέβαινα στον Απόλλωνα. Πήγαινα σε έναν ένα τους επαγγελματίες. Ρε παιδιά, εργάζεται βιολογικός. Άριστα, μου λέει δήμαρχε. Ρε παιδιά, με δουλεύετε. Εδώ ξέρω εγώ ότι γίνεται σκοτωμός. Άριστα, μου λέει. Μαζί με τον πρόεδρο πηγαίναμε σε συγκέντρωση των επαγγελματιών, όλοι άριστα. Του έλεγα, δεν μας δουλεύουν αυτοί. Εδώ ξέρω εγώ ότι υπάρχει πρόεδρο. Όχι, να μου λένε όλοι ναι. Τέλος πάντων, το θέμα παιδιά είναι το εξής. Ότι ο βιολογικός, εμείς στέλνουμε και ξαναστέλνουμε ανθρώπους οι οποίοι τον ελέγχουν. Ο βιολογικός του Απόλλωνα, έχετε υπόψη σας ότι κατέβηκε φέτος το καλοκαίρι, φέτος κατέβηκαν στην αιχμή της σεζόν, κατέβηκαν επιθεωρητές, ελεκτές του δημοσίου, το ανώτερο όργανο, και τον έλεξε. Και αυτοί οι άνθρωποι μετά τον έλεγχο μας έδωσαν τα συγχαρητήρια. Και όταν λέω συγχαρητήρια, να πω το εξής, τι θα πει συγχαρητήρια στη δημόσια διοίκηση. Δεν μας έβαλαν πρόστιμο. Διότι ήταν μέσα στα όρια τα σωστά και γι' αυτό δεν μας έβαλαν πρόστιμο. Αλλιώς, εάν το παραμικρό να υπήρχε θέμα, θα τρώγαμε του κόσμου τα πρόστιμα. Βλέπετε με τι ευκολία τα πετάνε. Και όμως, το ανώτερο όργανο που τα έλεξε, μας έδωσε τα εύσημα. Είναι λοιπόν ένα έργο το οποίο στέκεται εκεί πέρα και το οποίο, εντάξει, πραγματικά είναι μέσα στο χώρο του λιμανιού, μπορεί να έχει τα προβλήματά του. Έχει και τις παρακολουθίες, δεν έχει τα αυτά. Τώρα το θέμα είναι το εξής. Σαν Δήμος εμείς ξεκινήσαμε, έχω δώσει σε ένα μελετικό γραφείο στον κύριο Κοντόπουλο, χαρακτηριστικά τον Μάνο τον Κοντόπουλο, κάτω στη χώρα, και μας έχει κάνει μια μελέτη στην οποία προτείνονται άλλες τέσσερις θέσεις. Τρεις, ναι, και αυτό τέλος πάντων υπάρχουν και άλλες τρεις θέσεις. Πώς είναι, αφόρμους, εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλες τρεις προτάσεις. Και υπάρχει και υπάρχουσα θέση. Έγινε λοιπόν μία κατάσταση και με καταγγελία στην καταγγελία έρχεται σήμερα, γιατί ακούστε κάτι, για να το πούμε και διαφορετικά. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με το βιολογικό. Να σου πω την αλήθεια. Να κλείσει. Και συμφωνώ και εγώ να κλείσει, άμα θέλετε να σας πω. Δεν έχω ρίξει ούτε να τραπιέμαι. Μας τραβάνε στα δικαστήρια, μας κάνουν, μας δείχνουν. Γιατί μήπως εγώ είχα ένα πρόβλημα με αυτό το πράγμα εκεί. Και αν είναι παράνομα να κλείσει. Ρίχνουν παλιά τα μηχανήματα, το θέμα.
το θέμα. Θέλω να το πω και αυτό, έτσι. Ότι μέχρι τώρα γίνονται κάτι καταστάσεις παράξενες. Έχετε υπόψη σας ότι μια στιγμή, και έχω κάνει βέβαια και στον εισαγγελέα, έχω πάει και αυτό, έχουμε βρει μέσα στην είσοδο του βιολογικού τσουβάλια οικοδομής. Προκειμένου σε μια άλλη φάση φύγανε όλα τα ηλεκτρικά του. Εντάξει. Έχετε υπόψη σας ότι ετησίως μου στοιχίζει ο βιολογικός του Απόλλωνα 100 με 120.000. Αλλά ο βιολογικός δουλεύει. Για να σας καταλάβετε τα πόσα λεφτά είναι τα 120.000, δεν το βάζω μόνο σαν ποσόν. Πόσο, πρόεδρε, η ΣΑΤΑ που μας δίνει το κράτος, πόσα λεφτά θα πάρει σε φέτος από τη ΣΑΤΑ? 16.000. 16.000 αντιστοιχεί για έργα στην Κομιακή εφέτος τα λεφτά που δώσει το κράτος. 16.000. Και δίνουμε 100-120.000 για να συντηρούμε το βιολογικό. Αν μη τι άλλο όμως, ο βιολογικός δουλεύει. Ο βιολογικός δουλεύει γιατί δίνουμε λεφτά. Θες να έχει τον μηχανικό του πάνω. Θέλεις να έχει τα φάρμακά του όλα που τα ρίχνουμε μέσα. Θέλεις να έχει τη συντήρησή του. Θέλεις τον εργάτη το μόνιμο που έχει μέσα. Θέλεις τις καταγγελίες και τις αυτές που τρώμε όλες. Πασευόμαστε για αυτά τα χρήματα, μην απορείτε. Και ολοκληρωτικά, τι να πει κανείς, είναι τρομερό το να δίνουμε τόσα λεφτά και ειδικά αυτή την εποχή. Λέω λοιπόν εγώ σήμερα, και όπως το λένε όλοι μας, να κλείσει ο βιολογικός. Συμφωνούμε να κλείσει. Παρά το γεγονός όμως ότι είναι εγκληματικό το να κλείσει, γιατί έχει γίνει με λεφτά του ελληνικού δημοσίου, πρώτον, και δεύτερον εργάζεται. Και να σας πω και κάτι άλλο, παράλληλα, εγώ θα πάω στο δικαστήριο όλους αυτούς τους υπεύθυνους, τους κυρίους, όποιοι είναι αυτοί, όσο ψηλά και να βρίσκονται, οι οποίοι θα υπογράφουν.